Έχουμε κοντά μα τον πρώην Υπουργό Υγεία και νέο Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασιλική Κίλια. Καλή σα μέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Εγώ σα ευχαριστώ για την φιλοξενία. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο, μετά από δύο χρόνια που έχετε ζήσει όλη αυτή τη συνθήκη εκ του σύνεγγυ και λέγαμε και στο διάλειμμα και για τα εμβόλια και για τι εντατικέ και για το άγνωστο των πρώτων ημερών, θα ήθελα μία δήλωσή σα για το πού είμαστε σήμερα, πώ τη βλέπετε την κατάσταση και αν θα βοηθήσουν και αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν. Κοιτάξτε, σε χαρτογράφητα νερά. Σε μια παγκόσμια κρίση δημόσια υγεία, η, η, η ελληνική δημόσια διοίκηση και η διακυβέρνηση έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια. Με χμή του δόρατο στο Υπουργείο Υγεία, η οποία είχε μετρήσιμα με αποτελέσματα, γιατί εγώ αξιολογώ ω ανώτερη όλων, μακράν τη δεύτερη προτεραιότητα, την αξία τη ανθρώπινη ζωή. Αυτό βοήθησε τη χώρα να ξαναμπραντάρει το όνομά τη στο, στο εξωτερικό να ξαναπιστέψουν όλοι ότι εδώ υπάρχει μια οργανωμένη πολιτεία που σέβεται τον πολίτη, που τον φροντίσει, παράδειγμα το πρόγραμμα εμβολιασμού, που δίνει το δικαίωμα και δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, πλούσιους και φτωχούς, έχοντες και μη έχοντες. Θυμίζω ότι όλοι... Έτρεξαν στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Αλλά χρησιμοποίησαμε και διάφορα άλλα το ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικέ κλινικέ, στρατιω... στρατιωτικά α, νοσοκομεία, ιδιώτε ιατρού, νέε τεχνικέ. Φέραμε τα εμβόλια, μέσα ατομική προστασία. Ξέρετε, ε, έχει υπάρξει μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και συνεχίζεται έχοντα πλέον ένα πολύ ισχυρό όπλο, το όπλο του εμβολιασμού. Καταλαβαίνω ότι πλέον είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαστε το οποίο... σε μια, ζητώ, που σας ναι. Είμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Δεν ξέρω και πώ νιώθετε εσείς, εσεί που, όντα υπουργό, όλε αυτέ τι κρίσιμε φάσει είχατε την υποχρέωση να τι διαχειριστείτε. Τώρα είστε απ' έξω. Αλλά έχετε την εμπειρία αυτή τη ε, διετού θητεία. Θα κοπάσει όλο αυτό το κύμα ή πάμε για κορύφωση. Τώρα έχω έναν άλλο κρίσιμο ρόλο. Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσει εργασία και, θα και το να μεγαλώσουμε το ΑΕΠ τη χώρα και να βοηθήσουμε τη μέση ελληνική οικογένεια. Αλλά ναι, προφανώ έχει εξάσεις και υφέσει μια πανδημική κρίση, ο, ο, ο τρόπο με τον οποίο με νυφαλιότητα και με ψυχραιμία και με τα βασικά αντικειμενικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν, και μιλώντα πιο λίγο και παράδοντα πιο πολύ, βοηθώντα όλοι μαζί και γιατροί και επιστήμονε και πολιτικοί και άνθρωποι ε, τη Εκκλησία, όπω το, το αναφέρατε, αυτοί οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο, ε, να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει ποια είναι τα επόμενα βήματα. Επαναλαμβάνω το κάνουμε. Με τον κοινό νου, με τη μέση λογική, χωρί εξάρσει, χωρί αντιπαραθέσει ή είναι. Θα φτάσουν αυτά τα μέτρα, λέτε, ή θα χρειαστούν κι άλλα. Εξα... Ε, Προφανώ, εάν εφαρμοστούν, θα φτάσουν, βεβαίω. Πρέπει να εφαρμοστούν. Θέλω να πω ότι δεν βοήθησε κανέναν και εγώ προσωπικά είμαι μακριά από αυτό. Η μικροπολιτική εκμετάλλευση, η μικροκομματική αντιπαράθεση, Μάλιστα. η προσωπική αντιπαράθεση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι ένα τεράστιο θέμα εθνικό θέμα το πώ θα ανταπεξέλθει η χώρα. Τα κατάφερε μέχρι τώρα και θεωρώ ότι σε αυτόν τον τόνο και αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινηθούμε κυβέρνηση, αντιπολίτευση και αυτοί οι οποίοι επαναλαμβάνουν έχουν δημόσιο λόγο. Νομίζω ότι κακέ υπηρεσίε προσφέρουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να έχουν λάδι στη φωτιά, αυτοί οι οποίοι θέλουν να, να, να προκαλέσουν ή ακόμα και να στο πω και έτσι και να κερδίσουν και δύο λεπτά δημοσιότητα, να πολύ, μικροπολιτική πάνω στην αγωνία των οικογενειών και στην ανθρώπινη ζωή και στου ανθρώπους που είναι εκεί. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω ότι δεν δικαιούται κανένας μας να κάνει τίποτα από αυτό που περιγράφεται. Αλλάξατε μετά από δύο χρόνια θητεία στο Υπουργείο Υγείας. το θέλατε. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργό αποφασίζει ε, και διαμορφώνει το Υπουργικό του Συμβούλιο και για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση mm -hmm. η, το, το πλέον αναπτυξιακό και οικονομικό. Υπουργείο τη κυβέρνηση που είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Γιατί, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, μόνο το Υπουργείο Τουρισμού και οι επαγγελματίε του χώρου, του ευχαριστώ όλου για την προσπάθεια την οποία κάνουν, φέρνουν άμεσα ή έμεσα το 25% του ΑΕΠ τη ελληνική οικονομία. Κοινώ αυξάνουν τον πλούτο τη χώρα και του ελληνικού νοικοκυριού. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, αυτό που δουλεύει, η μηχανή που δουλεύει είναι ο τουρισμό. Κόβει χρήμα, θα λέγαμε, για την Ελλάδα, φέρνει χρήμα συνάλλαγμα και προσθέτει στην οικονομία. Την ώρα που πυρεζόταν και βγαίνει από, μια μεγάλο, από ένα μεγάλο τούνελ, η υπόλοιπη αγορά. Τι έσοδα έφερε το 2021 ο τουρισμό στα δημοσιακά ταμεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον η ερώτησή σα. Τι έσοδα ακόμα συνεχίζει να φέρνει. Γιατί θέλω να ενημερώσω του συμπολίτε μα και του τηλεθεατέ σα, ότι οι πιο πολλοί τουριστικοί προορισμοί είναι ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό α, σε μιλάμε. πληρότητα. Με εξαιρετικέ κλιματολογικέ συνθήκε, είμαστε μια ευλογημένη χώρα, και με του tour operators και τι μεγάλε αεροπορικέ εταιρείε να συνεχίζουν να φέρουν κόσμο. Mm -hmm. Να φέρουν κόσμο στην Κρήτη, να φέρουν κόσμο στη Ρόδο, να φέρουν κόσμο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στι υπόλοιπε περιφέρειε. Αυτό βλέπετε, Δηλαδή, τώρα είμαστε 7 Νοεμβρίου. Πόσο θα επιμηκυνθεί η περίοδο. Εγώ τουριστική. να χρησιμοποιήσω ένα φθινοπορεινό παύλα χειμερινό ε, παράδειγμα. Έχει ολοσέλιδη αφιέρωση σήμερα, έχουν οι Financial Times. Στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Βίκο που προτρέπουν, του ε, ε, που τουρίστες να έρθουν και τους, α... τους ταξιδιώτες να τουρισμό, έρθουν δηλαδή. σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. <laughs> είναι, είναι, ε, εντάξει, είναι, νομίζω ότι είναι πανέμορφη η χώρα μας όλες τις εποχές. Πάντα ο τουρισμός στην Ελλάδα, η χώρα μας βασιζόταν στον τουρισμό του Αυγούστου. Και ειδικά φέτος την κρίση που λειτουργήσε αργά ο τουρισμός τον Αύγουστο. Ε. Αλλά δεν φτάνει ο Αύγουστος για να σωθεί η χρονιά. Σίγουρα. δεν είναι. Αυτό είναι κέρδο από εδώ και μετά ότι είναι. Ακούστε, εμεί θέλουμε να είμαστε leaders στον τουρισμό και κάνουμε πρωταθλητισμό. Και δεν θέλουμε ε, ένα από τα καλύτερα σκορ. Θέλουμε το καλύτερο. Αυτό γίνεται με πολύ μεγάλο κόπο δρόμο. και προσπάθεια. Ναι, ε, αν μου επιτρέπετε, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η πολύ μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο, ναι. στην οποία ήμασταν όλοι εκεί, εγώ, ο Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, ο κ. Φραγκάκη, τα γραφεία του ΕΟΤ, ε, οι επιχειρηματίε στον τουρισμό από όλη τη χώρα, οι αεροπορικέ εταιρείε κλπ. Να πω ότι. Ε, ναι. με ικανούμερα στα γρήγορα. Ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την EasyJet. Ε, συμφωνήσαμε την αύξηση τη διαθεσιμότητα σε άλλε 500.000 αεροπορικέ θέσει για το 2022. Δηλαδή, αντί για 1,1, θα φέρει 1,6 εκατομμύρια ναι. επισκέπτε και μπορεί να φτάσει και τα 2 εκατομμύρια. Έκλεισε, Δη... δηλαδή, η συμφωνία Βεβαίως. για του χρόνου. Δηλαδή, ναι. Διαρκώθηκε η βούληση να δημιουργήσουν τεχνικέ βάσει στο Ηράκλειο και την Κέρκια. Τζετού. Συμφωνία αύξηση 600.000 θέσεων για το 2022. 270 πτήσει εβδομαδιαίω από 15 αεροδρόμια τη χώρα. Συμφωνία για ένα περίοδου 1 Απριλίου. Ε, νέοι Πρώτη Απριλίου, άρα έρχεται ε, ε η χειμερινή και ξεκινά νωρίτερα η θερινή. Νέε διαδρομέ, ε, νέοι προορισμοί από τον Μπέρμιχαν και τον Μάντσεστερ για Αθήνα από τι 15 Απριλίου. Mm -hmm. Το CD Break πρέπει να στήξουμε την πρωτεύουσά μα και την ε, Αττική. Ωραία. British Airways σκέφτεται από το Δεκέμβρη να χρησιμοποιήσει από το Χήθρο και τον Gatwick, μάλιστα 64 πτήσει, προκειμένου να έρχεται και στην Ελλάδα. Άρα, συνολικά ότι... πόσο επιπλέον κόσμο βλέπετε. Για το χρόνο. Εγώ σα ανέφερα ήδη 1.100.000 θέσει παραπάνω μόνο από την Αγγλία. Θυμίζω τον προηγούμενο μήνα οι συμφωνίε μα στην γαλλική έκθεση είχαν να κάνουν με την Air France και την Τρανσάβια για άλλο 1.100.000 θέσει παραπάνω από το 2022. Και οι προκρατήσει του Οκτωβρίου τώρα ναι. για το καλοκαίρι του 2022 είναι ήδη 30% πάνω από τι προκρατήσει του Οκτωβρίου του 2019 για το καλοκαίρι του 2019 πριν από την κρίση του κορονοϊού. Μα άρα, κρίση. άρα με βάση αυτά τα δεδομένα βλέπετε ότι θα πάμε το 22 καλύτερα από ό,τι είχαμε πάει το 19. Κοιτάξτε, ε, ε εμένα δεν να προτρέχω το έδω και μέσα στην κρίση και στην πανδημία. Είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτά τα οποία ε, προβλέπω. Mm -hmm. Και μιλάω πάντα με στοιχεία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, προκρήθηκε προκρίθηκε και προκρίνεται ο ποιοτικό τουρισμό. Αλλά και ο βιώσιμο τουρισμό. Είδα την έψη σύσκεψη του Πρωθυπουργού στην Χάλκη. Ε, ο εναλλακτικό τουρισμό και η δυνατότητα να προσφέρουμε σε όλου του επισκέπτε, σε όλε τι ελληνικέ περιφέρειες, σε όλε τι πόλει, τα χωριά και τα νησιά, δυνατότητα να επισκεφθούν 12 μήνε το χρόνο τη χώρα μα. Γι' αυτό και θα κάνουμε δύο καμπάνιες με τον ΝΟΤ φέτο. Μία για το χειμερινό τουρισμό, τώρα από τον επόμενο μήνα και τα City Breaks, και μία για το mm. Sea sun and Sand, καλ... mm. τον καλοκαιρινό τουρισμό. Και αυτό είναι προφανώς ότι θα δημιουργήσει, εσεί με καταλαβαίνετε πολύ καλά νομίζω. Μέχρι Εισόντες τώρα, εργασίας, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι συνεχίζεται και, και το βλέπουμε πληρωμένες. και εμείς. Μέχρι τώρα, στο Νοέμβριο, τα έσοδα του 2021 ποια είναι στα κρατικά ταμεία από τον τουρισμό. Εντάξει, η πρόβλεψη για φέτος για τον τουρισμό ήταν έσοδα 5 6 δις ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τα 10 δις ευρώ. Και νομίζω ότι οδεύουμε στα 12 δις ευρώ σε μια χρονιά η οποία για κάποιες ναι. Mm -hmm. ξεκίνησε από τον Ιούλιο και μετά. Ο Πρωθυπουργός είχε το σθένο και την διορατικότητα. Να προαναγγείλει τη φετινή τουριστική περίοδο από τι 14 Μαου με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και να δώσει προβλεψιμότητα στου ταξιδιώτε, στα... τι ταξιδιωτικέ εταιρείε, τι αεροπορικέ εταιρείε κλπ. Είμαι εδώ να πω. Είναι παραπάνω χρήματα από άλλε χρονιέ, από ό,τι φαίνεται. Yeah. Αυτό κάνει διαφορά μεγάλη. Είμαι εδώ να πω ότι το 2022 δεν θα κλείσουμε και ότι θα έχουμε τουρίστε και επισκέπτε όλο τον χρόνο και ότι προτρέπω, όπω είπα στο CNBC. Όπως είπα στο CNN, όπως είπα στο Financial Times στο Λονδίνο, όλοι να ταξιδέψουν και αν νομίζουν ότι οι προορισμοί είμαστε μόνο οι μπρανταρισμένοι, οι πολύ γνωστοί, ας πούμε, οι πανέμορφοι Μύκονος η Σαντορίνη ή Κρήτη ή η Ρόδο, η θελω να πω ότι αυτοί οι προορισμοί έγιναν γνωστοί η δεκαετία του 60, του 50, του 70, και τώρα είναι μια νέα εποχή που αυτοί οι προορισμοί θα είναι γεμάτοι και θα φωτίσουμε στον κόσμο και άλλου προορισμού πανέμορφου, όπω δείξατε πριν, χειμερινού και καλοκαιρινού. Αυτή είναι η βαριά μα βιομηχανία, αυτή είναι η ατμομηχανή τη ελληνική οικονομία και δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά τώρα, το φθινόπωρο και το χειμώνα, προκειμένου να τα έσοδα είναι αυτά που πρέπει, προκειμένου να δημιουργηθούν νέε ποιοτικέ θέσει εργασία και προκειμένου να στηρίξουμε την οικονομία μα. μακάρι μας. να το πετύχετε, και γιατί. Και οι υπουργοί ε, τουρισμού νομίζω, του νομίζω ότι σα ότι... ζηλεύουν. Είχα, είχα κουβέντε παλιότερα και με τον Γάλλο, φαινόταν ότι το... η επιτυχία τη Ελλάδα δεν την περιμέναν ούτε οι ίδιοι. Οι υπόλοιποι υπουργοί τουρισμού στην Ευρώπη, τουλάχιστον αυτή που έχω προλάβει να συνομιλήσω, έχω δει διακοπέ στην Ελλάδα. Έτσι. <laughs> αυτό είναι μια χαρά. Ε, ε, όλα αυτά νομίζω ότι είναι τα ευχάριστα και ο Κωστή που κάνει το Υπουργείο των Οικονομικών ξέρει τι ενίσχυση είναι αυτά τα χρήματα για τη χώρα, Ενάς, ειδικά εμάς. μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση και από όλο αυτό που συνέβη με την πανδημία. Εγώ θέλω όμω κλείνοντα να, να εστιάσουμε στον Έλληνα τουρίστα. Ο οποίο κακά τα ψέματα και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπει ότι είναι πλησίαστε οι διακοπέ για τον ίδιο. Και θα ήθελα να μα πείτε αν για τον Έλληνα τουρίστα προγραμματίζεται κάτι. Κοιτάξτε, είναι προφανέ ότι όταν έχει το στρατηγική στόχευσή σου και αυτό υλοποιείται και επιτυγχάνεται, να επιμικρύνεται η τουριστική περίοδο, τότε αυτό προσφέρει αμέσω καλύτερε τιμέ και μεγαλύτερη ποιότητα στο σερβι, που είναι δύο ζητούμενα μαζί με την ασφάλεια, που ήταν η πρώτη προτεραιότητα για τον οποιοδήποτε ταξιδιώτη προκειμένου να κάνει διακοπέ φέτο. Άρα η δική μας δουλειά είναι να διευρύνουμε τόσο πολύ τους προορισμούς μας. Να φωτίσουμε τόσο πολύ τις ομορφιές μας, τις μπρανταρισμένες και τις καινούριε. Και να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες έτσι ώστε ο τουρισμός στην Ελλάδα να είναι για όλα τα βαλάντια να είναι για όλε τι τις, τις, τις κοινωνικέ τάξει, να είναι για όλου αυτού οι οποίοι έχουν δικαίωμα. Και για, να, για να, να βγάλουν τα σπασμένα σε κάποιε περιπτώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πολλέ φορέ βλέπουμε κοστή στο διμηνό να προσπαθούν κάποιοι το... να βγάλουν το, σφυρικό. το, για το υπόλοιπο διάστημα που δεν είχαν. Και φέτο το είδαμε σε αρκετά νησιά. Μέσα σε δύο μήνε αυξημένε τιμέ σε τρόφιμα, Εγώ δεν θα επεκφύγω. Θα, θα, απαντήσω ειλικρινά σε αυτό. Ακούστε, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, το είπα και για την πανδημία, το λέω και για του ανάλογου ηλεκτρικού μηχανισμού στην οικονομία, στον τουρισμό κλπ. Πρέπει να κάνουν τη δουλειά του. Και αυτό είναι ένα κράτο δικαίου πρέπει να λειτουργεί. Και αυτό σημαίνει σέβομαι τον πολίτη. Σέβομαι τον πολίτη όταν φροντίζω να μην ταλαιπωρείται όταν εμβολιάζεται και επανεφεύρω ουσιαστικά τη σχέση του πολίτη με το δημόσιο και φεύγει ευχαριστημένο. Σέβομαι τον πολίτη όταν είναι πελάτη ή επισκέπτη ή τουρίστα και ε, χέρι εκτίμηση και σεβασμού. Άρα του προσφέρω ποιοτικέ υπηρεσίε και ελέγχω ω κράτο αν αυτέ οι υπηρεσίε δίδονται. Νομίζω όμω ότι το αντίθετο ακριβώ θα συμβεί. Επαναλαμβάνω. Εάν μιλούσαμε για μια περίοδο ενό ή ενάμιση μηνό, θα μπορούσα να καταλάβω και τέτοια περιστατικά κακών επαγγελματιών. Απλώ ξέρετε να ότι ο Έλληνα πάει, πόσο πόσο πάει, μπορεί, πάει, ναι. τουρι, πάει, οι τουρίστε, λέω. Πάει οι διακοπέ τον Αύγουστο, έτσι όπω είναι και η διαδικασία με τι άδειέ μα. Αυτό το διάστημα είναι δύσκολε οι διακοπέ για τον Έλληνα. Στα περισσότερα μέρη είναι θα το ξέρετε. Θα σα πω ότι πέρσι υπήρχε και η δυνατότητα του κοινωνικού τουρισμού, η οποία ναι. ξεκίνησε πολύ νωρί. Και φέτο θα υπάρχει. Και πάντω ε, έδωσα ένα ακόμα ένα, ένα mm. παράδειγμα να το πω για μία ακόμη φορά δημοσίω. Ελλάδα και με Η αυτό πάβιανη, την ξέρετε. Βεβαίω και έχουμε ξέρετε. κάνει και συνδέσει. Έτσι μπράβο. Η Παβιανή λοιπόν, είναι ένα χωριό στην... κάτω από την Ήτη, 40 λεπτά από τη Λαμία, 2,5 ώρε από την Αθήνα. Ένα μαγικό προορισμό, πανέμορφο, στην καρδιά τη Ελλάδα mm -hmm. και πρέπει να τη φωτίσουμε και να τη μάθουν και άλλοι επισκέπτε από το εξωτερικό. Δουλεύει όλη τη χρονιά. Πλέον όλη τη χρονιά δουλεύει, είναι κλεισμένα όλα τα καταλήμματα και για το 23. Εξαιρετικά. Αυτό είναι ο Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλή σα μέρα.